Συνεχίζονται για δεύτερη συνεχόμενη μέρα οι εκδηλώσεις του 48ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Διοικητή στη Θεσσαλονίκη, στο πρώην στρατόπεδο Καραντάσιου. Η συμμετοχή της νεολαίας και του λαού στο στρατόπεδο στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ αποδεικνύει ακριβώς ότι η νέα γενιά ψάχνει απαντήσεις στα προβλήματά της. Η συμμετοχή στα στέκια, στις ξαναγήσεις, στην κεντρική έκθεση του φεστιβάλ μας που είναι αφιερωμένη στην μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή, η συμμετοχή στην εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε για την αστική δημοκρατία, αλήθειες και ψέματα από την Επιτρία της Αστικής Δημοκρατίας, δείχνει ακριβώς αυτό. Την νεολαία ψάχνει απαντήσεις στα ερωτήματα που την απασχολούν, στην ακρίβεια, στον υπεραλιστικό πόλεμο, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν ειδικά και τώρα στους φοιτητές με την πανεπιστημιακή αστυνομία και την είσοδό της στα πανεπιστήμια, στην καταστολή, στον αυταρχισμό. Συνεχίζουμε και για τρίτη, για αύριο τρίτη και τελευταία μέρα του φεστιβάλ μας. Το φεστιβάλ θα κορυφωθεί με την μεγάλη πολιτική συγκέντρωση στις 9.30 ώρες στην κεντρική σκηνή, όπου θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούπας. Το πολιτιστικό πρόγραμμα για τη δεύτερη αυτή μέρα συνεχίζεται κανονικά στις σκηνές με μεγάλη επιτυχία.